Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έφυγε η Ιωάννα μας. Πώς να προλογίσω, δεν θέλω να μιλήσω πολύ, αλλά πρέπει να μιλήσω πολύ. Τον γνώρισα πριν από 6 χρόνια, μου θύμισε. Θυμόμουν που τον γνώρισα. Είχαμε πάει ένα ταξίδι για διαφημιστικούς λόγους. Μας είχαν μαζέψει τέλος πάντων. Ξέρετε, και θα το πω και μπροστά του, δεν ξέρω αν το ξέρει, αν μας ακούει. Ξέρω ότι μας ακούει, αλλά δεν ξέρω αν έχει ακούσει εμένα να το λέω αυτό. Δεν έχω σε καμία υπόλοιψη ποδοσφαιριστές. Ναι. Σε καμία. Θεωρώ ότι είναι. Γρήγορα, εύκολα λεφτά από ανθρώπους που δεν αποτελούν πρότυπο με την. Οι νέοι κυρίως. Δηλαδή, ναι. Λίγο γκόμενες, λίγο αυτό, λίγο αυτοί που μ' αρέσει την τηλεόραση, δεν ξέρουν να μιλάνε. Αυτός που είναι εδώ γιατί είναι η απόδειξη ότι δεν έχω δίκιο. Είναι από τους λίγους που είναι διαφορετικοί. Έχει την οικογένειά του, έχω γνωρίσει τη γυναίκα του. Είναι εξαιρετικός. Περνάει την πιο όρημη του φάση, μου λένε όλοι. Ποδοσφαιρικά, γιατί ξέρω ότι εγώ δεν. Το σέβονται όλοι οι παδί, από όλες τις ομάδες. Δεν έχει χρώμα. Ξέρει να μιλήσει, έχει επιχειρήματα, είναι και τσαμπουκάς εκεί που πρέπει. Να μην πω περισσότερα, τα υπόλοιπα θα πάρει πάνω το σταμάτη, γιατί κοντά μου είναι ο φίλος μου. Δεν με νοιάζει τώρα που παίζει και τη θέση παίζει και όλα αυτά. Ο φίλος μου, Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος. Έτσι, όχι απλά φίλος. Εδώ πέρα, παιδιά, τον παρακαλώ τον Δημήτρη ένα χρόνο και. Κάτσε να μιλήσει. Τουλάχιστον περίμενε. Περίμενε να παίξει. Παιδιά, ένα. Παιδιά, να οργανωθούμε, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Στο κοινό σα, καλημέρα. Ένα καλεσμένο. Τρεις μάπες. Ένα ταψί ταούκιοξο. Και μία τυροκαφτερή. Τρία σκαμπό. Ένας ηχολήπτης. Έρμεο της ποδολαγνίας του. Μία κονσόλ. Ανελέητες ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε στο... Ένας εναντίον μαπών. Εγώ το τυροκαφτερή όντως την είπα. Ένα χρόνο και, φίλε, παρακαλώ. Ένα χρόνο και το Λάζαρο και το Λάζαρο και το Λάζαρο. Κατάλαβε τώρα για τις ζάλες. Αφού σε κάποια φάση μου λέει ο Δημήτρης, ρε φίλε μου, το έχει πει τόσες φορές, μου λέει, στο τέλος το νομίζω ότι την πέφτω. Όχι, όχι, δεν είναι. Ήταν οι υποχρεώσεις πολλές. Ναι, αλλά και εγώ μήνυμα στο μήνυμα. Αν δεν ήταν, γι' αυτό λέω και εγώ τον εκτιμώ. Γιατί αν ήταν από αυτούς που εγώ δεν έχω καλή άποψη, θα είχε πει αυτό. Ή ενώ με ένα καμιά κόμμα θα ερχόταν. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω με αυτήν την ερώτηση. Εσύ τι εικόνα έχεις. Ή τι πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει, τι εικόνα έχει ο κόσμος για τους ποδοσφαιριστές τους Έλληνες. Θεωρείς ότι έχει μια καλή εικόνα, είναι καλό πρότυπο αθλητή ο ποδοσφαιριστής ο Έλληνας. Ο του 2018, Ναι, πλέον πιστεύω ότι έχει ανέβει η παιδεία του μέσου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Απλά αυτό που εσύ λες, μπορεί να υπάρχει σε ένα μικρό ποσοστό. Και πίστεψέ με ότι το ίδιο γίνεται και στο εξωτερικό. Το ίδιο σκέφτονται. Δεν το λέω με κακία εγώ. Οι φίλοι, ας πούμε, στην Ιταλία που ήμουνα, το ίδιο λέγανε ότι τα ίντερνετ, το Instagram. Ότι πολύ λεζάντα, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει αυτό. Αυτό υπάρχει όλοι, παντού. Αυτό που θέλουμε όλοι, δηλαδή. Όταν ήμουνα στην Αγγλία, ρε παιδί μου, ήμασταν εκεί στο Αριζόνα που είναι τα μπουζούκια του Λονδίνου και είναι μια φίλη μου ακόμη. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με το χώρο και δίνει το μικρόφωνο. Είναι αυτό ο τραγουδιστή. Σε έχω ακούσει που το έχει πει αυτό. Μπράβο. Και λέει λοιπόν, δώσ' το λίγο στον Ουγγαρέζο γιατί τραγουδάει καλά. Και λέει ο τύπος εκεί. Η μισή Ελλάδα τραγουδά και η άλλη μισή παίζει μπάλα. Είναι έτσι, Λάζαρε. Εσύ τραγουδάει. Σίγουρα όπου και να πα. Τραγουδάτε. Εγώ τραγουδάω. Το ξέρω τραγουδά. Σαν τραγουδά ενώ. Καλά, άμα τραγουδάω. Πολύ, ρε, εντάξει. Στο καβαλέ μια χαρά είσαι, ενώ στο τραγούδι το κανονικό. Όχι, ρε παιδί μου, τι να έχω, τι είμαι. Αλλά κοίταξε, αυτή η άποψη έχει βάση, ναι. Γιατί και ξέρεις, και εμείς όπου πάμε, μας λένε α, και εμείς παίζαμε ποδόσφαιρο. Όλοι. Και εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο και αδικήθηκα και έκανα. Και χτύπησα. Γήπεδα έχουμε, Λάζαρε. Τι εννοείς? Για να προπονηθούν τα παιδιά για σιγά σιγά να δουν αν υπάρχουν. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν ακαδημίες. Έχει ανέβει και σε αυτό το θέμα το επίπεδο. Mm-hmm. Ας πούμε, θυμάμαι και εγώ όταν ξεκίνησα και έπαιζα αεραστεχνικά στη Θεσσαλονίκη. Τότε η κατηγορία η οποία έπαιζα ήταν. Υπήρχε υποχρέωση να είναι όλα τα γήπεδα με χορτάρι. Ναι. Απαγορευόταν, ξέρω εγώ, εκείνο που λέγαμε εμείς το ξερό, το χώμα. Ναι. Αρχίζουν, ψιλοφτιάχνουν τα πράγματα. Ψιλοφτιάχνουν τα πράγματα. Και όχι, κάτσε, εσύ έπαιξε το χορτάρι. Και μιλάω, σου μιλάω τώρα για εποχή 2002-2003 που έπαιζα αγορέ τεχνικά. Πιτσαρικά, πόσο, 19 χρόνια, πόσο, 18, 17. 2003, 15, 16. Μετά δεν σου είχε πρώτα και πήγε στη Λίβερπουλ. Αυτό έγινε μετά. Εκεί είχε γύρω στα 20 ίσω έγινε αυτό. Ναι, στα 20 κοντά. Τότε δεν θα πάρουν τα πράγματα από την αρχή. Ωραία, περίμενε να κάνουν μια παύση και να πάρουν τα πράγματα από την αρχή. Πώ έγιναν όλα. Ρυθμό 949, φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε. Μεγάλη μα τιμή εδώ στο Μάπε Σόου. Δίπλα μα ο Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο. Ένα εναντίον μαπών. Είχαμε αφήσει την κουβέντα πιο πριν, την είχα αφήσει την ερώτηση που είχα κάνει για τη Λίβερπουλ. Σου είχα πει 20 χρόνια που είχε πάει. Πώ έγινεσαν όλα να το πούμε. Είχε φύγει, αν δεν κάνω λάθο, εγώ την πληροφορία που έχω και θα μου πει αν κάνω λάθο. Είχε πάει μόνο στη Λίβερπουλ. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτή την. Γεια σα, είμαι ο Λάζαρο. Μόνο μου τι εννοεί. Ότι δεν είχα την άδεια τη ομάδα. Ναι, αυτό. Ναι, την άδεια τη ομάδα δεν την είχα. Δεν την είχε. Ναι, δεν την είχα.
Γι' αυτό το λόγο κιόλας μετά στράβωσε. Γιατί υπήρχε, ναι, γιατί υπήρχε η δυνατότητα και αυτό που έγραφε το χαρτί το οποίο είχα εγώ στα χέρια μου, γιατί έφυγα με τα συμβόλαια στο χέρι. Από τη Λίβερπουλ, παιδιά, έφυγε με τα συμβόλαια. Πήγαν να το δοκιμάσανε και του λένε. Όχι, δεν δοκιμάστηκε. Όχι, όχι. Έφυγα με τα συμβόλαια στο χέρι και υπήρχε η δυνατότητα τότε, επειδή ήταν, ήμουν μικρός, χαμηλό μίσος για τα σχετικά, να πληρώσει η Λίβερπουλ στη FIFA το 10% του συμβολέου, ναι, και αυτόματα είσαι ελεύθερος. Με μια ακόμα μικρή αποζημίωση για τα τροφεία των ποδοσφαιριστών που λέγεται. Ναι, 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 ναι. Χωρίς να τη συγκατάθεση της ομάδας. Χωρίς. Καλώς, για ποια ομάδα μιλάμε. Από ποια ομάδα έφυγα. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ ήμουν. Έφυγα με τα συμβόλαια στο χέρι, πέρασα ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψα το προσύμφωνο τότε που είχα στα χέρια μου. Το προσύμφωνο δεν θεωρείτε ότι είναι. Το προσύμφωνο ήταν το χαρτί εκείνη τη στιγμή και το διαβατήριο για να ξεκινήσει τις διαδικασίες η Λίβερπουλ να με αποκτήσει μέσω της FIFA. Δηλαδή μου σημαίνει, συγγνώμη, ότι πάω Ελλάδα, παιδιά, με το προσύμφωνο, κανονίζω τα χαρτιά μου εκεί πέρα και ό,τι έχω με την Ελλάδα. Ναι, φαντάζομαι ότι όταν εγώ υπέγραψα, μου λένε γυρίζεις πίσω, παίρνεις τα πράγματά σου και ξαναγυρνάς. Σε είδε κάποιο σκάουτερ. Μετά όσο γύρισες εσύ, γύρισα και εγώ. Να σου πω, σε είδε κάποιο σκάουτερ εδώ που έπαιζες. Λογικά η δουλειά έγινε τότε μέσω της Εθνικής Νέων Ελπίδων που ήμουνα στέλεχος. Μέσω του ΠΑΟΚ που ήταν η πρώτη μου χρονιά στην ΑΕθνική. Και οι γνωριμίες όπως υπάρχουν πλέον στο ποδόσφαιρο το μοντέρνο με τους μάνατζερ και τα σχετικά. Ποιος ήταν προπονητής τότε στη Λίβερπουλ? Ο Μπενίτεθ. Και τη χρονιά η Λίβερπουλ έπαιξε τελικό Champions League εδώ στην Αθήνα. Ναι, το γνωρίζεις. Εσύ λέω και θα έπαιζα. Αλλά φαντάσου τι μέγεθος ήταν. Περιμένετε, εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί τελικά δεν πήγες εκεί, δεν σ' άφησε ο ΠΑΟΚ? Ενδιάμεσα σε ένα τέτοιο σκηνικό όπως πήγε εμένα να με πάρει η Λίβερπουλ, έφαγε τιμωρία, αν δεν θυμάμαι καλά, απαγορεύσεις μεταγραφών, μια αγγλική ομάδα. Και κάνανε πίσω αυτοί σε αυτό το θέμα, φοβηθήκανε. Μην τους πάρει για τους συμπάλλους. Ναι. Ναι. Μετά κάνανε δύο επίσημες προτάσεις, και οι οποίες απορρίφθηκαν από τον ΠΑΟΚ, και εγώ μετά πολλά έμεινα στον ΠΑΟΚ. Βρήκες κλίμα περίεργο μετά στον ΠΑΟΚ που είχε γίνει όλο αυτό? Εντάξει, λογικό. Είναι λίγο κομμενικά αυτά. Να σου πω, εγώ μου έκανε εντύπωση ότι. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα ρίχνα κοπέλα έτσι? Ένας εναντίον μαπών λοιπόν, εδώ κοντά μας ο Λάζαρος, κατευθείαν στην ερώτηση. Ωραία, πάμε ακόμη πιο πίσω. Πώς ξεκινάς την μπάλα? Καταρχάς έχεις αδέρφια? Ναι, έχω δύο αδέρφια. Όταν ξεκίνησα, ο μικρός δεν ήταν γεννημένος. Και όπως όλοι μας, όταν έχεις ένα μεγάλο αδερφό, προσπαθείς να είσαι συνέχεια εκεί κοντά του, λίγο με τους μεγαλύτερους, νιώθεις, ξέρεις, διαφορετικά. Έπαιζε και γενικά, θα σου πω, ναι, και γενικά στη γειτονιά μας τότε όλα τα παιδιά ήταν μεγαλύτερα από μένα. Τους ακολούθαγα εγώ πάντα, παντού. Και που παίζανε μπάλα στην Αλάνα, στο γήπεδο. Και όταν έβγαλε, θυμάμαι, μια εισαγωγικά προκήρυξη η ομάδα της περιοχής μου ότι ψάχνουν παιδιά, φύγανε τα μεγάλα τα παιδιά, ακολούθησα κι εγώ σφίνα από πίσω. Έκανες αυτό. Ναι. Και πότε ένιωσε? Η ακαδημία μετά που της ομάδας μου τότε ήταν για την εποχή, θα τολμήσω έτσι να το πω, πολύ μπροστά. Και ήμουνα πραγματικά τυχερός που ήμουνα εκεί. Φανταστείτε ότι ήταν 95-96. Και τα λεφτά που δίναμε οι γονείς μου ήταν 20.000 δραχμές, 15.000 δραχμές. Το μήνα. Ναι, ναι. Συνδρομή. Πολλά λεφτά, βέβαια. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα? Όχι. Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Ναι, Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Θεσσαλονίκη ήσουν τότε. Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πώς προχωράς? Θέλω να καταλάβω τη διαφορά σου από τους υπόλοιπους. Ήμουνα. Εντάξει, σου λέω, εμένα μου έκανε καλό τελικά αυτό που σου είπα, ότι ακολούθαγα πάντα τους μεγάλους. Γιατί έβγαζα έτσι λίγο θράσος, λίγο εισαγωγικά λιτία, και στην πορεία με βοήθησε. Μετά πολλά, έμεινα πολλά χρόνια εκεί. Οι ιδιοκτήτες αγοράσαν, έγινε μια συγχώνευση, μια άλλη ακαδημία με ένα κομμάτι τούτε της Ακαδημίας του Κούδα στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρθηκε όλη αυτή η ακαδημία σε κάτι εγκαταστάσεις που ήταν λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες ήταν τρομερές. Ερχόντουσαν τότε και οι Εθνικές Νέων Ελπίδων, εκεί κάνανε προετοιμασίες, προπονήσεις. Και οι ιδιοκτήτες εκείνης της ακαδημίας μετά αγοράσανε μια ομάδα ώστε να στέλνουν τα παιδιά να παίζουν ερασιτεχνικά και σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Να αρχίσουν σιγά σιγά να ψήνονται, να κοντράρονται. Εγώ πήγα στον Α Σίγμα Νεάπολης, έμεινα δύο χρόνια. Έπαιζα και στη Μικτή Θεσσαλονίκης, η οποία είναι και καλά, ας πούμε, πώς είναι η Εθνική Ελλάδος, είναι η Εθνική Θεσσαλονίκης, για να καταλαβαίνει ο κόσμος έτσι απλά, η Μικτή, η Εψημή που λέμε εμείς πάνω. Με είδε ο ΠΑΟΚ και με αγόρασε. Γρήγορα γίνανε όλα,
Τι γρήγορα, ρε. Όχι, μάτι, τώρα σου μιλάω από 7 χρονών μέχρι 17. Στα 2 χρόνια από την Ακαδημία που πήγε, εντάξει. Ποια 2 χρόνια, περάσαν σου λέω πόσα χρόνια. Α, οκ. Okay. Τα πρώτα σου χρήματα πότε τα έβγαλε, ω επαγγελματία, α πούμε. Τα πρώτα σου όταν υπέγραψα στον ΠΑΟΚ. Τότε. Και τι τα έκανε τα πρώτα σου, τα θυμάσαι, δηλαδή. Τα φύλακα σαν κόρη οφθαλμού, τι τα έκανε. Γιατί στο λέγε, γιατί ειδικά σαν είχε όλο να παίξει μπάλα και λε ότι το όνειρό μου ξαφνικά μου φέρε χρήματα. Τα πρώτα σου χρήματα τα. Κοίταξε, εγώ έμενα με του γονεί μου, την οικογένειά μου. Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη που... και σε μια περιοχή που δεν είναι πολύ εύκολο να ξοδέψει χρήματα. Ναι. Δηλαδή όλα ήταν ευθυνά. Και σύνο ότι έμενα εγώ με τους γονείς μου, δεν πλήρωνα τίποτα. Δικό μου σπίτι δεν είχα έξοδα, ναι, προσωπικά. Πού σε πια, προσωπικά εννοώ, ας πούμε, είχα μόνο να πάω τη βόλτα μου και εκεί την ώρα που άρχισα λίγο να καταλαβαίνω τι γίνεται, να αγοράσω κάτι λίγο πιο ωραίο, ναι, σε, ναι, ρούχο. Ναι. Ο πρώτος μου μισθός ήταν 540 ευρώ το μήνα. Ναι. Όταν τον πήρα το πρώτο μισθό και έβγαλα. Δεν ήξερα καν να χρησιμοποιήσω την κάρτα. 17,5. Ναι. Δεν ήξερα να δω να πατήσω ενημέρωση υπολείπου ή. Και ναι, πήγα να κάνω μια μαντεψιά και βγάζει, ξέρω, το 40 ευρώ. Για να δω αν πληρώθηκα. Έκανε τίποτα καμία από αυτέ τι καγκουριέ, ρε παιδί μου. Μην πω το όνομα. Να πάω να αγοράσει ένα φαντεζή παντελόνι, ένα παπί στρογγυλοφάναρο. Τέτοια πράγματα δεν έκανα. Γιατί σου λέω ήταν. Δεν ήταν. Χαιρετισμού να πούμε στον Κωνσταντίνο το Μήτροβλου. Μα ακούει, είμαστε έτσι. Όχι, σου λέω και ζώντας με τους γονείς μου δεν μπορούσα να ξοδέψω. Δεν γινόταν να ξοδέψω πολλά λεφτά. Και επειδή ήθελα να πάρω ένα αυτοκίνητο, τα κράταγα έτσι και μετά από 9 μήνες αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Είδατε, γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετικός. Οπότε κατάλαβες από νωρίς ότι αυτό. Δεν είχες άλλες βλέψεις να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Πώς Όχι, το είχα καταλάβει από νωρίς. Ναι. Κοίταξε, κανείς μας δεν ξεκινάει για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όχι. Παίζεις για την πλάκα σου, βλέπεις που μπορείς να φτάσεις. Μετά, όταν καταλαβαίνεις και τι γίνεται, το αρχίζεις το κυνηγάς πιο. Με μεγαλύτερο πείσμα, να το πω έτσι. Λαζάρη, ποιο πιστεύεις ότι είναι το ατού σου ως ποδοσφαιριστής και ποιο θεωρείς ότι είναι. Όχι, άστο, το υστερείς, δεν νομίζω πως θα το πεις εσύ. Το που να είναι. Υστερεί, Λαζάρη. Ναι, ναι, για την ισορροπία της ερώτησης. Και το ατού. Εντάξει, έχω, ας πούμε, χαρακτηριστικά για Έλληνα που τα βρίσκεις δύσκολα, ας πούμε, σε αυτό στο, όπως λες εσύ, ένας εναντίον μαπών, σας έχω για πλάκα, δηλαδή ένας εναντίον ένα, σας έχω για πλάκα. Ρυθμός 949, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ πέρα ζωντανά, ένας εναντίον μαπών, Λάζαρο Χρυστοδηλόπουλο στην παρέα μας. Λοιπόν, σε πάω τώρα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, γιατί εντάξει, την ΑΕΚ βρίσκεσαι, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Αποδυτήρια. Ποιος είναι ο παίκτης που είναι ο πιο γκρινιάρης, δηλαδή που μπαίνει μέσα και λέτε «Ωρε φίλε, είτε τώρα ο πρίξας». Όπως είμαι εγώ. Ναι, ο Μίρλας. Εμείς έχουμε τον Ουκαρίτσο που εδώ, ναι, τον Αθάρτη, πω, τι το τραβάει. Δεν με συμφέρει να το πω. Εντάξει, πες ένα όνομα, θα μου γίνεται να μην υπάρχει. Όχι, εγώ είμαι, για μένα το λέμε. Είσαι Μίρλας. Ρε παιδί μου, εγώ τον έχω ζήσει. Είναι, έχει θεωρία. Δηλαδή δεν γκρινιάζει για να γκρινιάξει. Ναι, ρε. Σου λέει αυτό ήταν λάθος. Ήταν αδικό. Γιατί? Και σου ναι, λέει, μετρώει αδικία, ρε. Με τριπέστα. Είχατε κάνει παίκτη ποτέ ανομαλάρα μέσα που να κλέβει όλο και τι κάλτσε. Να σου πω κάτι. Κοίταξε, μου έχει τύχει στον ΠΑΟΚ που μια περίοδο, αν θυμάμαι καλά την πρώτη μου, στην πρώτη ομάδα. Που για 2-3 μέρες εξαφανίζονται τα πράγματα. Λέμε, τι έγινε τώρα εδώ. Αυτό, γιατί ακούγατε κάτι... Ο Λούπου ήταν. τώρα βαριά να πάμε σε εκλοπή σαμπουάν και αφρόλουτρου. Ναι, δεν υπάρχει. Για να καταλάβει ο κόσμος, η ατμόσφαιρα είναι σαν εταιρεία, δηλαδή σαν συνάδελφοι, κάνετε παρέα, ο προπονητής είναι σαν το διευθυντή. Τι φάση. Είναι ρε παιδί μου, αυτό είναι πιο ομάδα. Κοίταξε, και δεν είμαστε ούτε εταιρεία. Και σκίστε τους και τέτοια, ας πούμε. Δεν είμαστε ούτε εταιρεία, ούτε στρατός. Υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να βρω τα λόγια να το κάτι ξεκινήσω. Ανάμεσα, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Υπάρχει πειθαρχία. Σεβασμός μεταξύ μας υπάρχει. Όρεξη για πλάκα υπάρχει. Διαχωρισμός των στιγμών υπάρχει. Αλλά στην τελική, αν δεν περνάς καλά, δεν θα σου βγει και τίποτα. Δηλαδή, εσείς εδώ περνάτε καλά, δεν περνάτε καλά μεταξύ σας. Δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς μόνο αυτό έχουμε ζωή. Αυτό μετά. Δεν θα βγάζατε κάτι ωραίο προς τα έξω. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί στα αποδυτήρια μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Φίλε, τελικά ο Ρόμβος τι είναι, θα μου λύσει αυτήν την απορία, γιατί έχω δει πολλές ερμηνείες. Ο Ρόμβος που κάνω εγώ. Ο Ρόμβος που τι είναι. Προσπαθώ. Όταν βάζει γκολ, κάνει ένα Ρόμβο. Προσπαθώ, ναι, ναι. Το κάνω τώρα και εδώ. Ναι. Μέσα στα δάχτυλα μου σχηματίζεται κάτι σαν αστεράκι. Δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Ναι.
Δεν έχει αρκετά δάχτυλα, ρε Λάζαρε. Λάζαρε, θε καλά δάχτυλα. Έψαχνα στο σπίτι, έψαχνα πώ θα γίνει πιο πιστικό. Αλλά είναι επειδή η μικρή μου γεννήθηκε στην Ιταλία. Το Στέλλα που είναι το όνομά τη σημαίνει αστέρι. Η μικρή μου είναι το αστέρι μα. Από τα χειρόνια, ναι. Και προσπαθώ να κάνω τα αστεράκια γιατί συμβολίζει την κόρη μου. Έχει τύχει να βαριέσαι να πα για αγώνα. Γενικά, να είναι Κυριακή και να λες ωραία. Εντάξει, είναι ολόκληρη διαδικασία. Δεν ξεκινάω από το σπίτι να πάω στο παιχνίδι και να πω ποιος μπαίνει τώρα στο αυτοκίνητο. Είμαστε την προηγούμενη μέρα στο ξενοδοχείο. Προετοιμαζόμαστε. Ισχύει αυτό με το σεξ που δεν σας αφήνουν να κάνετε σεξ πριν την προηγούμενη μέρα. Κοίταξε, εμείς στο ξενοδοχείο είμαστε μόνοι μας. Ούτως ή άλλως σεξ δεν παίζει. Αλλά δεν ξέρω τι ισχύει πλέον με όλες τις επιστημονικές έρευνες. Καλά, και παλιά το έκανα αυτό και εδώ ξέραμε για παίκτες που πηγαίνουν και μεθυσμένοι. Πηγαίνει από ξενύχτια. Εντάξει, μπορεί άμα πιει ένα ουσιακό και να έχει λίγο φαντασία παραπάνω. Και επίση το άλλο που θα αναρωτήσω πάντα είναι πολύ σημαντικό, επειδή είσαι απόκτημα, θεωρείσαι περιουσιακό στοιχείο τη ομάδα σου. Είναι πολύ σημαντικό, το λέω και στου ακροάτε, να μην χτυπήσει. Και επειδή είναι εκεί οι εντάσει και οι ταχύτητε και όλα αυτά είναι πολύ, πολύ δυνατά σε άλλο επίπεδο, μπορεί να χτυπήσει και να μην είσαι πια απόκτημα και να χάσει την καριέρα σου. Αυτό που λέει κάνει τη σεζόν. Είναι τόσο σημαντικό, Δηλαδή, προσέχεις ταυτόχρονα. Πρέπει να είσαι και θρασίς στο παιχνίδι σου, αλλά προσέχεις. Προσέχεις, αλλά πλέον έτσι πως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διαφορετική φιλοσοφία κάθε ομάδα. Δεν σε αφήνει έτσι άμα χτυπήσεις η ομάδα. Το είδαμε και στη δική μας ομάδα. Ναι. Πέρσι ο Λαυρόπουλος έπαθε το χιαστό. Τον ανανεώσανε κατευθείαν το συμβόλαιο. Ο Μάνταλος επίσης που χτύπησε. Ναι, ο Πέτρος φέτος ανανέωσε και αυτός μετά από τραυματισμό. Το ίδιο υπήρχε για το Γιόχανσον. Πλέον οι ομάδες δεν σε αφήνουν έτσι. Γιατί παλεύεις για την ιδέα της ομάδος. Δεν μπορεί άμα χτυπήσεις κάνοντας τη δουλειά σου να μείνεις ξεκρέμαστος. Υπάρχουν περιπτώσεις. Δεν το συζητάω καθόλου ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Απλά πλέον έτσι πως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι και αυτό είναι το σωστό. Επειδή τώρα, άμα λες εσύ για τραυματισμούς και ιστορίες, άμα χτυπήσεις εκτός ομάδος, δηλαδή εμάς μας απαγορεύεται μηχανάκια, extreme sports, ski, snowboard, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Σε αυτά είμαστε πολύ προσεκτικοί. Καβαλαρίες στη θάλασσα. Ναι, παίρνει τις γκόμενες. Θα πάρεις λουμπάγκο τώρα και να μην παίξεις παιχνίδι. Επειδή το είπες λοιπόν, θέλω να κλείσω με αυτό. Δεν θα κλείσουμε την συνέντευξη. Έχουμε να πούμε και για την οικογένειά σου, την όμορφη κτλ. Πες μου, δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά, γιατί είναι λεπτή ερώτηση. Πες μου, σε τι ποσοστό ο σημερινός Έλληνας ποδοσφαιριστής βάζει τον επαγγελματισμό του και επειδή το είπες, και τη φανέλα. Δηλαδή, σε τι ποσοστό, 60-40 είναι επαγγελματίας ή παίζει με την καρδιά του, για τη φανέλα. Επαγγελματισμό, τι εννοείς, το πώς θα προσέξει το κορμί του και τον εαυτό του και το. Όχι, το πώς παίζει στο γήπεδο. Ότι ρε, παιδί μου, θα βάλει κάτω όταν είναι. Πιο χοντρά παίζει το. Κατά πόσο παίζουν περισσότερο για τα λεφτά και για την ομάδα πλέον. Δηλαδή, πολύ πιο χοντρά. Νομίζω ότι, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι πλέον αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Ναι. Δηλαδή, για ποιο λόγο παίζει. Θα σου πω εγώ πιστεύω ότι πιο πολλοί παίζουν για την οικογένειά του. Ναι. Η οικογένεια μπορεί να είναι και η ομάδα που είσαι. Εφόσον είσαι καλά με τους συμπαίκτες σου και περνάς καλά και αυτό που θέλεις να κάνεις περνάει και μέσα από τους συμπαίκτες σου, η οικογένεια είναι και οι συμπαίκτες σου. Και δίνεις το κάτι παραπάνω και για αυτούς. Μετά, φυσικά, έτσι πως είναι τα χρόνια και έτσι πως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, που υπάρχει επαγγελματισμός και κέρδη και η συνουσία είναι μια μπίζνα για όλους, νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι καλό θα πρέπει να το πληρωθείς κιόλας. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις ακούσει... Να πάμε και να είναι η πρώτη σου ερώτηση. Εντάξει. Γιατί το έχουμε πάει πολύ. Μάπε σώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ πέρα στο ένα εναντίον Μαπών. Λάζαρος Στοδουλόπουλος δίπλα μας και έχω ασκώνει τώρα μια ερώτηση. Ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος παίζει την ΑΕΚ. Τα λέω γιατί ακούνε και γυναίκες. Και γι' αυτό δεν μιλάμε, ενώ τον τρώει πάρα πολύ. Κάτσε, Δημήτρη, εμείς γιατί ξέρουμε τι είναι δηλαδή, το μιζαμπλή, α πούμε, και ξέρουμε τι είναι το Ιχαλάου. Εντάξει, δεν οφείλουν. Το θέμα είναι ότι τον τρώει ο πισινός του και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το σταμάτη να ρωτήσει διάφορα ποδοσφαιρικά, αλλά είπαμε να κρατήσουμε τη συζήτηση σε επίπεδο να γνωρίσετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε τον Λάζαρο Στοδουλόπουλο. Σε αυτό το επίπεδο. Και να μην τον φέρουμε ούτε σε δύσκολη θέση, ούτε να το πάμε στα αγωνιστικά που εσείς δεν θα καταλάβετε. Αν δεν είχα χρωματιστεί από μόνο μου, θα του έκανα ερωτήσει για το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα εξίστα να το πω. Δεν αξίζει, δεν θα τα ακούτε καν. Γι' αυτό. Θα γίνει η οπαδική εκπομπή. Ναι, ξεκάθαρο. Έχει τύχει ποτέ να ακούσει πινελίκη από την Ξέδρα. Που να σε κάνει να γελάσει, δηλαδή. Ναι, ρε, πολλές φορές. Μερικά... Και για μένα και για άλλους. υπάρχουν μερικοί τύποι στο γήπεδο, για όσοι δεν ξέρουν το λέω. Που δεν φαντάζεσαι τι φαντασία βάζουν. Έχει πολύ ψωμί. Αυτό που μου είχε κάνει μια φορά να γελάσω
Ξέρεις αυτό που λέμε εμείς το παιχνίδι σε απλά λαϊκά, το κορόιδο. Ναι. Κάνουμε το κορόιδο και τυχαίνει εκείνη τη στιγμή να είμαι εγώ μέσα. Και φωνάζει κάποιος από την κερκίδα, ρε Χριστοδουλόπουλε, μια ζωή το κορόιδο βάζε. Έπεσα κάτω. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Ειδικά σε κάποια γήπεδα τα οποία είναι πιο κοντά, ας πούμε, ο φίλαθος με τον παίκτη. Υπάρχουν μερικές φορές που ο παίκτης μπορεί να περάσει στα δύο μέτρα από κοντά σου. Που εκείνη τη στιγμή σημαίνει ότι τα μάτια του πει κάτι, το λες και τα ακούει. Βάζει το ασπίδες και να δει. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Δεν είναι σωστό να αντιδράσει. Δεν είναι σωστό να αντιδράσει. Απλά καμιά φορά έτσι να δώσουμε και ένα μήνυμα λίγο στον κόσμο που ακούει. Δεν είναι ωραίο να πηγαίνει στο γήπεδο τώρα μόνο και μόνο για να ξεσπάσει και να βρει. Δηλαδή ρίχνει το επίπεδο και του ποδοσφαίρου και αυτού που αγαπά. Γιατί για να πήγε να το δει, σημαίνει ότι το αγαπά. Ναι. Φαντάζει να έρθω εγώ στη δουλειά σου και να σε βρίσω. Λάζαρε, ποιοι οπαδοί, ποια ομάδα είναι πιο έτσι άρρωστη. Τι με την ομάδα. Όλοι. Πιο μη συζητήσιμη, να σου το πω έτσι. Εγώ πιστεύω. Να του πει κάτσε κάτω να πούμε για να σου πει ότι δεν έχω κάτι. Θα κάτσω να δει. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Αλλά πιστεύω ότι όλοι για την ομάδα του δεν θέλουν να ακούνε κακή κουβέντα. Εννοείται. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Ωραία, είπαμε τα επαγγελματικά πώ είναι ω παιδί. Ω παιδί, μετά όσο μεγαλώνει, έχει επιτυχίε στο άλλο φύλλο, είσαι ωραίο στο σχολείο. Μετά που την ασχολήσει και με το ποδόσφαιρο, μάλιστα. Στο σχολείο. Γενικά, και όσο περνάνε τα χρόνια ω πιτσιρικά. Έχω βγει στη σύνταξη σε αυτό το κομμάτι. Τέλο αυτό. Ναι, ναι, λοιπόν, πραγματικά. Το προβαστώ, Δηλαδή, στο τηλέφωνο μου δεν έχω γυναική όνομα. Τρώω παντοφλά. Εντάξει, ένα 80 είναι η Βάσο. 43 νούμερο φοράει. Τι δεν θα κάνουμε, δηλαδή. Τι θα κάνατε. Πώ γνωριστήκατε και πότε παντρευτείτε. Από το σχολείο την ξέρω τη Βάσο. Ρε φίλε, μπράβο, ναι, το είχαμε συζητήσει και τότε. Από το σχολείο. Δεν ήμασταν μαζί, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Μόλις τελείωσε, τα βρήκαμε. Μαζί παντού. Και πήγαμε στο Μιλάνο, μαζί ήταν. Εκεί του γνώρισα μαζί. 21 χρονών, που, γιατί η διαφορά μας είναι 6 μηνών, άρα λες ναι, 6 μήνες. 21 χρονών ανοίξαμε το δικό μας σπίτι, που κατέβηκα εγώ από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Μένουμε μαζί από πιτσιρικά του σπιτιού, δηλαδή, της οικογένειας του σπιτιού, είσαι αυτός ο τύπος. Εντάξει, κοίταξε, εγώ βρήκα τον άνθρωπό μου. Εντάξει, συμφωνώ, γιατί θα σου έλεγα κάποιος άλλος στα 21 του θα είναι και τώρα ποδοσφαιριστής, στον ΠΑΟΚ παίζω, ας πούμε. Έχω πάει στην Αγγλία, με έχουν ζητήσει. Μπορεί να την είχε ψωνίσει, κατάλαβε το να σου πω. Οποιοδήποτε άλλο θέση. Δεν θα μου απαντήσει λογικά, αλλά θα το θέσω όσο πιο ωραία μπορώ. Είχε ποτέ, ρε παιδί μου, ζήλεψε ποτέ μια άλλη ζωή, τη ζωή αυτή με τις επιτυχίες, με τις γυναίκες? Όχι, άμα ήθελα αυτό. Γενικά, σαν άνθρωπο, ότι ό,τι θέλω θα προσπαθήσω να το κάνω. Αν ήθελα κάτι άλλο, θα το έκανα. Αν ήθελα κάτι άλλο και. Δεν είναι ποτέ δηλαδή όργα μου, το πολύ νωρί παντρεύτηκα. Παρόλο που είναι άνθρωπο τη ζωή μου. Όχι, γιατί. Θα μπορούσα να παντρευτούμε μετά από 4-5 χρόνια. Όχι. Το κάνεις προβολή, αυτά που σκεφτόμαστε εμείς. Τα δικά μας. Όχι, τα δικά μας λέμε τώρα. Λάζαρε, δεν θα πάω να κατέβουμε τώρα. Λάζαρε, βάλε λίγο μια ελιά εδώ αριστερά. Σε βλέπουμε τα δικά μας τώρα. Τα προβλήματά μας. Όχι, και στο λέω ειλικρινά. Εσύ τι μουσική ακούς, γενικώς τι γουστάρεις? Ακούω τα πάντα στα οποία μου αρέσει το τραγούδι. Το τραγούδι μου αρέσει εμένα. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω, ροκ, pop, λαϊκά. Εντάξει, είμαι πιο πολύ του λαϊκού. Ναι. Αλλά αν σε ένα είδος μουσικής μου αρέσει το τραγούδι, θα το ακούσω. Έλληνας τραγουδιστής που γουστάρεις πολύ, ας πούμε, και λες να το βάλω στα Max Therma να το ακούσω. Ότι δυναμώσεις και το παραπάνω. Όχι, βάζω πολλούς. Όταν παίξει. Πολλούς. Α, ναι. Ναι, ναι. Ποδοσφαιριστής που γουστάρεις πολύ, ξένος. Μικρός που γούσταρα. Ή μικρός ή και τώρα να πεις ότι εντάξει, το Μέση κλασικό είναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Ένα ποδοσφαιριστή που λες υπάρχουν, ότι... υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και άλλο ένα μήνυμα στον κόσμο ότι, ας πούμε, ξέρεις, και εσύ δεν κάνει αυτός για την ΑΕΚ, δεν κάνει ο άλλος για τον Παναθηναϊκό, δεν κάνει ο άλλος για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, για να είναι εκεί κάτι έχουνε. Υπάρχουν όμως και υπερτιμημένοι άνθρωποι που πραγματικά δεν κάνουν και είναι. Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Ο Κρυσάτος έκανε για την ΑΕΚ. Ένας εναντίον μαπών, μέλος της εθνικής μας ομάδας, παίχτης της ΑΕΚ, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, πάνω απ' όλα όμως μάπας. Μας ακούς, ρε. Σας ακούω το πρωί, ναι. Φέτος σας έχασα λίγο γιατί με τα παιχνίδια είχαμε και απόγευμα προπόνηση, άρα το πρωί κοιμόμουν. Σας ακούω όταν πηγαίνω τη μικρή μου στο σχολείο. Θυμάμαι πέρσι είχε μάθει αυτό το λαγό απ' έξω, δεν έχανε ποτέ. Δεν έχανε ποτέ. Άμα σας τη φέρω εδώ, θα σας κερδίσει σίγουρα. Θα παίξουμε παιχνίδι τώρα. Έχουμε ενός λεπτού ξεπέτα με Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή πριν στο διάλειμμα κάναμε μια κουβέντα. Υπάρχει ένα γήπεδο που μπήκες μέσα και ψάρωσες? Ή έναν αντίπαλο που μπήκες και λες, αποστασιοποιήθηκε και είπες, κοίτα ρε φίλε, με ποιον παίζω τώρα, παίζω με αυτό. Κοίταξε, εμένα το αγαπημένο μου γήπεδο είναι το Σαν Σίρο. Έχω παίξει 8-9 φορές. Του είπε με άτσα. Με μια λέξη θα σου πω αυτοκρατορικό. Δηλαδή είναι μαγικό.
Είδες. Θα βλέπει τη σχολή. Χοντρέ που σε βγαίνει σκοτώ και δεν τώρα, παιδιά, έρχεται. Περιμένετε, για σοφιά έρχεται. Περιμένετε. Τι σαν σύρο μου λε, τραγικά. Λοιπόν. Σαν σύρο. Κάτι, κάτι. Ενώ η Φιλανδία δεν είναι κανονικό σύρο. Σαν ψηλό σύρο. Λοιπόν, ένα λεπτό θα μετράει ο Νίκος και θα σε βάραμε με ερωτήσεις. Και στο τέλος έχουμε μια εφαρμογή που θα μας πει αν στο σύνολο ήσουν ειλικρινή ή όχι. Δεν θα πούμε επιμέρους. Είμαστε έτοιμοι. Να φύγει το φίλερ, παρακαλώ. Ενός λεπτού ξεπέτα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Έχεις ρίξει παλιά ποτέ σε συμπαίκτη, σε αντίθετη ομάδα, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή τον πας. Επειδή παλιά στη μούρη του. Όχι. Θα το σημαδέψεις. Όχι. Θα άφηνες το γιο σου να γίνει ποδοσφαιριστής. Ναι. Η πιο αστεία προφορά του ονόματός σου από ξένο εκφωνητή που έχεις ακούσει ποτέ. Γιατί έχω ακούσει τουλάχιστον πέντε. Κρήτο Κολεκλόπουλο! Ναι, δεν λένε τα ου, δεν λένε τα λο. Χριστοντούπουλο, Χριστοντόπουλο, δεν λένε τίποτα. Άστο, μαρτύριο. Είπε, δεν ξέρει αν πριν το μάτς την προηγούμενη βραδιά επιτρέπεται το σεξ ή όχι. Επιστημονικά. Ναι. Έτσι. Θεοθυλασμό, στοματικό, μασάζ με εκτόνωση, ελεύθερα και συστηματικό, γίνει... όλα αυτά είναι οκ. Okay. Αν ήταν να γίνει πριν. Ναι. Ένα γρήγορο για κριτικότητα που λέμε. Για πες. Όταν κάνεις ντους, τα βγάζετε όλα, βλέπετε μπουμπούδες κτλ. Ναι, αλλά υπάρχουν και διαφορετικές θρησκείες. Κάποιοι φοράνε μαγιό. Κάποιοι φοράνε, ναι. Αλήθεια λες. Ναι. Μικρό τσουτσούνι. Όχι. Έτσι, μπορεί όχι, να είναι λόγω θρησκείας. Το έχω σκεφτεί αυτό. Έχεις δει κάποιον δηλαδή που να έχει δικέφαλο αετό. Ναι. Ποιος είναι, κάποιος που να έχει πολλά προσόντα. Εντάξει. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να σας πω, αλλά ξέρω. Ναι. Ανάλυση επάγγελμα, ή αν δεν έχεις ξεκινήσει να γίνεις ποδοσφαιριστής, τι θα γινόσουν, να έχεις σκεφτεί ποτέ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πυροσβέστης, όντως. Ναι. Αν έπαιζες μπάλα στο εξωτερικό, σε ποια ομάδα θα ήθελες να πει και ποια εποχή. Ξέρω στην Ρεάλ του. Α, υποθετικά τελείως. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να παίξω στη Manchester United. Ναι. 98-99, αν δεν κάνω λάθος. Με τον Καντονά. Όχι, όχι. Μπέκαμ, Γκίκς, μόλις ξεκινούσαν. Ο Μπέκαμ νομίζω ξεκίναγε εκεί. Είχε μετά μπροστά το δίδυμο Κόουλ με Γιόρκ. Πήραν το τρέμπλ. Ναι, με Γιόρκ. Που πήραν το τρέμπλ. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνουμε το εξής. Μέση Ρονάλντο. Ταλέντο Μέση. Εξωπραγματικό. Δουλειά απίστευτη και πώς κατάφερε να εξελίξει το ταλέντο του Ρονάλντο. Παράλληλο συμπληρώνονται, φίλε. Θεωρείς ότι, ναι, ότι ο Μέση δουλεύει λιγότερο από τον Ρονάλντο, δηλαδή. Ότι δουλεύει ενώ ότι το κάνει με λιγότερο μόρφο. Κόπο. Ναι, ο Μέση έχει πιο μεγάλο χάρισμα. Ταλέντο, μεγαλύτερο ταλέντο από τον Ρονάλντο. Πελέ ή Μαραντόνα. Μαραντόνα. Ο Πλατέλας ήταν ο Έλληνας Μέση που λέγανε κάποτε. Μπράβο. Όχι, να απαντήσει. Πολύ ωραία ερώτηση. Και τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι η Κορονή θα τον ρωτήσω. Θα ήθελε να είσαι ο Βασίλης Δημητριάδης να παίρνει όλη το Τόκιο τα Τσέλικα. Τον έχω ρωτήσει. Τι τα έχει κάνει όλα αυτά, δηλαδή. Πού είναι, ρε φίλε, όλα τα κίνητα. Και ο Φραντζέσκο δεν τα παίρνει. Ναι, εννοείται. Έχει τρία είχε πάνω, νομίζω. Αγόρι μου, κάθε επιτυχία σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά. Είστε καλά, πέρασα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Στην κορούλα σου την αγαπά και την οικογένειά σου πάντα να είσαι έτσι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, άλλος ένας μάπας στο ένας εναντίον μαπών. Κάνε τώρα subscribe στο Ρυθμός Tube για να απολαμβάνεις πρώτος αποκλειστικά βίντεο. Κάνε τώρα subscribe στο Ρυθμός Tube για να απολαμβάνεις πρώτος αποκλειστικά βίντεο.